έχει τάσεις φυγής με τον τρόπο που τον πιάσανε. Απαράδεκτο. Το θεώρησα απαράδεκτη την όλη συμπεριφορά προς τον πατέρα μου. Είναι ο άνθρωπος που κάνει μήνυση κατά της Χούντας. Άλλαξε το πολίτευμα σε αυτή τη χώρα. Θα πρέπει να έχουμε κάποιο σεβασμό σε κάποιους ανθρώπους. Όχι γιατί είναι πατέρας μου. Γιατί έχει κάνει κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να ξεφτιλίζουμε έτσι έναν άνθρωπο 85 χρονών, να σταματάμε στον δρόμο, να διαίνουν 7 άνθρωποι, λες και είναι δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Και στη μέση του πανεπιστημίου και να τον πιάνεις και να τον πηγαίνεις στην Γαδά. Δηλαδή, λίγο ξεφεύγει η κατάσταση για τα πολιτικά ζητήματα. Πότε κατάφερες και ήρθες επαφή μαζί του έτσι μετά τα Είναι το πρώτο τηλέφωνο που έκανε σε μένα ο πατέρας μου. Εν τω μεταξύ, 18 Αυγούστου έφυγε η μητέρα μου και 18 Απριλίου πιάσαν τον πατέρα μου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, αλλά Μαριλένη, με πιάσανε. Πώς καταλαβαίνεις, τρελάθηκα. Πήγα αμέσως, πήγα κάποια πράγματα και πήγα αμέσως να τον δω. Και εσύ δεν ρώτησες τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο. Ήξεραμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ένα κατηγορητήριο θα του έρθει, αλλά ξέραμε ότι θα τον καλέσουν να απολογηθεί κτλ. Φυσιολογικά. Δεν περιμέναμε ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα. Επειδή εμένα μου αρέσει να ξέρω την αλήθεια, δηλαδή κοίταξε να δεις, αν μου λέει ο πατέρας μου, ξέρεις κάτι, έχω κάνει αυτό και αυτό, θα ήθελα να το ξέρω. Πάλι θα τον στήριζα, αλλά θέλω να ξέρω την αλήθεια. Όταν έγινε λοιπόν αυτό, πριν γίνει αυτό, πριν 2 μήνες που ξέραμε τι θα γίνει, πήγα και τον βρήκα και του λέω: θέλω να μου πεις ακριβώς τι έχει γίνει. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο μπαμπάς μου δεν μιλάει για τσιπο, δεν μιλάει για πράγματα που έχουν να κάνουν με το γραφείο του. Και καλά κάνει. Μου τα είπε όλα. Μου είπε την αλήθεια, γιατί ο μπαμπάς μου λέει την αλήθεια. Όπως θέλει και οι πελάτες του να του λένε την αλήθεια. Και μου τα είπε όλα. Και του λέμε μαζί σου 100%, δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν υπάρχουν στοιχεία, είσαι αθώος 100%, μη φοβάσαι. Θα το αντιμετωπίσουμε. Αν όμως μου είχε πει ότι ναι, έχω κάνει αυτή την βλακεία, ξέρω εγώ π.χ., πάλι θα ήμουν δίπλα του. Αλλά ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο είμαι δίπλα του. Έτσι λειτουργώ εγώ. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Από τη στιγμή λοιπόν μου τα είπε όλα και ήξερα ακριβώς τι έχει γίνει, θα θεωρούσα πάρα πολύ άδικο όλο αυτό. Δηλαδή, ντροπή. Ντροπή. Όταν τοποθετείσαι δημόσια που έχει να κάνει και σε σχέση με την υπόθεση αυτή, τον συμβουλεύτηκες πρώτα, μπαμπά, μπορώ να κάνω αυτό, όχι. Ή ήταν τελείως αυθόρμητο? Όχι. Λειτουργώ πάντα αυθόρμητα και λειτουργώ πάντα με το ένστικτό μου. Γι' αυτό καμιά φορά μπορεί να είναι και ξέρεις και λίγο απότομο και λίγο ακραίο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και η Νατάσα ήταν δίπλα του όμως. Και η Νατάσα ήταν δίπλα. Η σχέση σας είναι καλή με την Νατάσα? Η σχέση μας είναι μια χαρά με την Νατάσα. Και ήμασταν μαζί και μιλάγαμε για το ποιος θα πάει. Γιατί ξέρεις, εκεί πρέπει συγκεκριμένες ώρες που θα πάει. Δεν μπορούσα να πηγαίναμε όλοι μαζί. Ήταν τα αδέλφια μου, τα παιδιά του πατέρα μου, να πάμε εκεί, να το.